Καλημέρα, Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα, καλημέρα, Μαρία, καλημέρα, Ανέστη. Καλημέρα. Φωτεινός και ωραίος. Ο ήλιος έχει ξεπροβάλει. Α, ο ήλιος, ναι, ο ήλιος. Πολύ ωραίο. Βοηθάει και η κατασκευή της κεφαλής. Λοιπόν, να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, φαντάζομαι. Και Νίκο, αν έχεις την καλοσύνη, δώσε μας και λίγο το περίγραμμα. Τι έχει γίνει και τα τελευταία 24 ώρα, δηλαδή ποιες είναι οι αγωνίες, ποιον. Και γιατί πράγμα. Κοίτα να δεις, Μαρία. Ξαφνικά ξυπνήσαμε προχτές, κάποια στιγμή τέλος πάντων δεν ξυπνήσαμε. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή προχτές το απόγευμα, διαβάζουμε ότι υπάρχει μια ανοιχτή επιστολή η οποία κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και η οποία υπογράφεται από διάφορες μεγάλες προσωπικότητες του χώρου της τεχνολογίας. Πιο γνωστή από όλες πρέπει να είναι ο Elon Musk. Είναι στον ίδιο κατάλογο και ο Steven Wozniak, ο συνιδρυτής της Apple. Υπάρχουν και άλλα στελέχη λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό, τα οποία ζητούν να υπάρξει ένα εξάμηνο μορατόριο στην ανάπτυξη των εξελιγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Θέλουν για την ακρίβεια να μην διατεθούν προς το κοινό, προς το ευρύ κοινό, συστήματα που είναι πιο προηγμένα από το ChatGPT-4, το οποίο έχει βγει και πριν από λίγο καιρό. Και λένε ότι υπάρχουν κίνδυνοι, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας καταστήσει, ότι να μας καταστήσει προς τον παροχημένους κτλ. Βεβαίως, αν με ρωτήσεις, μάλλον με ρωτάς, είναι νομίζω λίγο υποκριτικό το ενδιαφέρον όλων αυτών των ανθρώπων, πράγμα το οποίο τέθηκε και από αρκετούς τεχνολόγους, αν θέλεις. Μάλιστα, χτες το βράδυ είδα και έναν δικό μας, τον Διομήδη Θοσπινέλη, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και ο οποίος ήταν επίσης κριτικός απέναντι σε αυτή την ανοιχτή επιστολή, παύλα, μανιφέστο. Αγωνία. Την οποία δεν υπογράφω. Την οποία δεν υπογράφουν μόνο τεχνολόγοι. Φαίνεται ότι υπογράφουν γενικά διάφοροι άνθρωποι, χωρίς και να έχουν και κάποια ίσως παραπάνω γνώση. Από ό,τι διάβαζα, υπάρχει μια αισθητικός που συμμετέχει στα ονόματα. Είναι στα ονόματα. Ένας ηλεκτρολόγος. Και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή δεν είναι μόνο τεχνολόγοι. Είναι και άνθρωποι από όλο το φάσμα της ζωής, της οικονομίας. Τώρα, νομίζω ότι όλο αυτό είναι λίγο υποκριτικό. Δηλαδή, τώρα να σου εμφανίζεται ο Elon Musk, που έχει την Tesla, η οποία Tesla έχει θέματα με το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί στα οχήματά της, που υποχρεώθηκε να ανακαλέσει 350.000 οχήματα της προάλλες επειδή δεν λειτουργούσε σωστά το software, που έχει κατηγορηθεί για διάφορα πράγματα ο ίδιος ο Elon Musk για το πώς διοικεί ή δεν διοικεί το Twitter. Το ότι απουσιάζουν από τον κατάλογο τα ονόματα μηχανικού της OpenAI, η οποία έχει φτιάξει το ChatGPT. Ότι βλέπουμε μέσα να εκπροσωπούνται εταιρείες όπως η Meta, Facebook δηλαδή κτλ. Και Alphabet, Google δηλαδή κτλ. Οι οποίες είναι λίγο πιο πίσω στην κούρσα. Με συγχωρείτε, αυτό το βρίσκω λίγο υποκριτικό. Και πόσο μάλλον όταν έχουν στοιχεία για τη ζωή μας όλες αυτές οι εταιρείες σε απίστευτη λεπτομέρεια. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ένα κομμάτι της ζωής του περασμένο σε εργαλεία της Google ή σε πλατφόρμες της Meta. Okay. Και όλοι αυτοί τώρα ξαφνικά κόπτονται για τη τεχνητή νοημοσύνη, μου φαίνεται λίγο. Θα συμφωνήσουμε όλοι, αλλά ας πάμε και ένα βήμα παραπέρα, Νίκο. Συμφωνούμε όλοι ότι έχει πολλές δόσεις υποκρισίας όλη αυτή η επιστολή. Αλλά προφανώς έρχεται να προλάβει μια κατάσταση η οποία πλησιάζει με πολύ μεγάλες ταχύτητες. Εδώ βλέπω ότι σε ένα κομμάτι της επιστολής αναπτύσσεται η εξής θεωρία, η οποία μπορεί να είναι η πρόθεση σχετικά υποκριτική, αλλά η ουσία παραμένει και η αγωνία. Ισχυρά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να αναπτυχθούν μόνο όταν είμαστε βέβαιοι ότι τα αποτέλεσματά τους θα είναι θετικά και οι κίνδυνοί τους διαχειρίσιμοι, αναφέρει η επιστολή. Και αναρωτιέται γιατί θα πρέπει να αφήσουμε την τεχνολογία να ξεπεράσει τον άνθρωπο, να υποκαταστήσει δουλειές, ενώ ακόμα δεν είναι η ανθρωπότητα έτοιμη για να χωνέψει και για να προλάβει, δηλαδή για να αλλάξουν και οι νοοτροπίες οι παλαιές και να πάρουν τα πράγματα τη νέα τους θέση. Να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Βεβαίως. Ωραία. Πότε θα είναι έτοιμη η ανθρωπότητα?
Καταρχήν, για ποια ανθρωπότητα μιλάμε. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς καθόμαστε στον πρώτο κόσμο, αν θέλεις, και ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα. Στον δεύτερο και τον τρίτο δεν τους ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα. Έχουν σαφώς πιο έντονα προβλήματα που αφορούν στην επιβίωσή τους από το αν το chat GPT θα υποκαταστήσει το έργο ενός γραφίστα ή ενός δημοσιογράφου ή ενός μετεωρολόγου ή ενός αρχιτέκτονα. Να κάνω εγώ τον άλλο συνήγορο του διαβόλου. Που δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Αλλά μήπως θα πρέπει σε επίπεδο πολιτικών ηγεσιών να ανοίξει μία κουβέντα με την ελπίδα ότι θα είναι και ειλικρινής και σε βάθος και όχι προσχηματική. Κοίτα, ιστορικά ο νόμος, η ρύθμιση έρχεται όταν δημιουργείται ένα περιβάλλον. Δεν έχει προληπτικά. Δηλαδή, πρώτα δημιουργείται η ανάγκη και μετά έρχεται ο νόμος να βάλει ένα πλαίσιο σε αυτή την ανάγκη. Δεν υπήρχε κώδικα οδικής κυκλοφορίας πριν εμφανιστούν τα αυτοκίνητα, για παράδειγμα. Δηλαδή, πρώτα έρχεται η ανάγκη και μετά έρχεται ο νόμος. Είναι αλήθεια πως σε διάφορες περιοχές ανά τον κόσμο γίνονται κινήσεις για την ρύθμιση, όχι μόνο της τεχνητής νοημοσύνης, γενικά της τεχνολογίας, για την προστασία του απορρίτου, των προσωπικών δεδομένων, που είναι θέματα τα οποία σοβαρώς έχουν αναλυθεί τα προηγούμενα χρόνια. Για παράδειγμα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωρίζουμε ότι από το 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακολούθως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξεκίνησαν την επεξεργασία ενός νόμου, ενός πλαισίου σχετικού με την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο βεβαίως με βάση τις ευρωπαϊκές διαδικασίες θα χρειαστεί να πάρει χρόνο ακόμα. Στη Βρετανία, η Βρετανική κυβέρνηση, μόλις την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, ζήτησε από το Κοινοβούλιο να ξεκινήσει διαδικασίες διαμόρφωσης ενός πλαισίου. Κάτι παρόμοιο νομίζω ότι γίνεται και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στην Ουάσιγκτον, όπου η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία καλούνται να εργαστούν πάνω στο ίδιο κομμάτι. Βεβαίως υπάρχουν ζητήματα, αλλά όταν κάνει, ας το πούμε, θερίζει το Facebook και η Google, θερίζουν προσωπικά δεδομένα και τα επεξεργάζονται και γνωρίζουν για την ιδιωτική και τη ζωή μας σε επίπεδο ανησυχητικό, το να συζητάνε αυτοί και να λένε ότι ξέρεις, η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει κακό στην ανθρωπότητα, στο σύνολό της. Ξαναλέω, το βρίσκω λίγο υποκριτικό και περισσότερο δείχνει τη δική τους αγωνία να προλάβουν τις εξελίξεις, ναι, να προλάβουν την κούρσα, παρά κάτι άλλο. Δηλαδή, και να πω και κάτι άλλο, το βρίσκω και πολύ υποκριτικό όταν η Google ονομάζει το δικό της σύστημα AI Bard, το οποίο Bard ήταν το παρατσούκλι του Σέξπιρ. Αυτό είναι ωραία. Δεν το είχαμε αυτό υπόψη μας. Bard είναι το παρατσούκλι που είχαν το όνομα, ας πούμε, που γνωρίζουν οι Βρετανοί Άγγλοι τον Σέξπιρ. Και πάει τώρα η Google, δηλαδή, κάπου είναι και λίγο όλο αυτό, φτάνει και λίγο στο πρόθυρο της ύβρεως.